το τσόκ καινούριο. Έβγαλα τα τρία μικρά σιαγόνες από το τσόκ και τα βάλω τα ανάποδα, να βλέπεις μέσα στα νάιλον, για να πιάσουν αυτό που θα κάνουμε ένα παράδειγμα, σαν και αυτό που θέλεις. Λοιπόν, τρία. Εννοείται είναι μέσα στο λάδι, έτσι. Ωραία. Τα τρία σαγόνια. Το τσόκ μέσα εδώ, εσωτερικά, για να το βλέπεις στην κάμερα. Αν δεν το βλέπεις, πάμε κοντά. Εδώ μέσα έχει νούμερα. Τα σιαγόνια πάνε σύμφωνα με τα νούμερα. Ξεκινάει από το 1, πάει στο 2 και στο 3. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εγώ είμαι στο 1. Το έχω φέρει εδώ για να λίγο πίσω την κάμερα, γιατί μην παντίζει. Είναι στο 1. Βρίσκω το αντίστοιχο που έχει το 1. Εδώ είναι το ένα και βάζω αυτό, ανάποδα αυτά είναι. Κλειδώνω λίγο, όπα, πριν προετοιμαστώ, γυρίζω γύρω-γύρω το σαλίγκαρο, μέχρι να έρθει το δόντι να το αρπάξει. Ωραία, το πήρε. Πάμε στο δύο τώρα. Όχι, από εδώ είναι, δεν βλέπω και καλά. Μισό να πάρω ένα φακό. Ναι, το 2 είναι αυτό. Πάμε στο 2. Συγγνώμη, κάτι έγινε. Λάθος κομμάτι πήρα. Το 1. Το 3. Αυτό είναι το 2. Στο πίσω μέρος το φωτογράφει. Αυτό είναι το 1. Το γράφει το κάτω. Λοιπόν, βάζω πάλι το 1. Το πήρα. Και όπως είπαμε, για να δω μας το 2. Ναι, το 2 εκεί. Παίρνω το 2 κομμάτι, το βάζουμε και αυτό ανάποδα. Και πάμε και για το τρίτο. Το 3. Εδώ μέσα. Τώρα σφίξαμε όλα.
Δείχνουμε τώρα πως θα πιάσουμε. Αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι το γρανάζι, στο τσόκα πάνω. Λοιπόν, το πήρε και τώρα σφίγγουμε. Σφίγγουμε ανάποδα. Να έρχονται προς τα έξω τα σαγόνια, όχι προς τα μέσα. Και τις τρεις βίδες. Εδώ είναι τα σαγόνια που πιάνουν ανάποδα τα εξωτερικά που σου δείξα που έβγαλα το κουτί. Λοιπόν, έχουμε δώσει ρεύμα και εδώ είναι ο διακόπτης για να πάρει μπρος. Αυτός είναι να πάει ανάποδα. Εδώ είναι η κανονική φορά προς τα κάτω και ξεκινάει. Αν θέλουμε να πάμε προς τα μέσα που είναι σπάνιο, πάει απάνω αυτό. Κάτω. Και εδώ πίσω είναι η κίνηση. Το σου λέμε. Αυτό λίγο. Με τις τρεις σκάλες για να αλλάζει στροφές. Όσο πας στη μικρότερη διάμετρο αυξάνουν οι στροφές. Εκεί είναι γύρω στις 550. Για να δω τώρα πόσο στραβό είναι αυτό που έχουμε πιάσει εδώ. Λοιπόν, σταματάω. Αυτό είναι κομμένο. Εκεί που πουλάνε μέταλλα, το έχουν κόψει με το, πώς το λένε, αδικόρι στο μυαλό. Είναι πολύ παράγωνο και μέσα και έξω. Κανονικά αυτό πρέπει πρώτα να το πιάσεις απ' έξω με τα εξωτερικά σαγόνια, αν το πιάνει, γιατί είναι μεγάλο, που σε σένα σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται, εσύ μόνο μέσα θα πιάνεις και να το ευθυγραμμίσεις εδώ. Αν υποθέσουμε ότι δεν είναι πολύ, θα δείξουμε πως θα πάρουμε την πλευρά εδώ που θέλουμε. Λοιπόν, τώρα για να έρθει μέσα το σύστημα, έχω ανάψει το τροφοδοτικό εκεί πέρα που είναι, που είναι το φωτάκι εδώ κάτω. Έχει συνδεθεί. Και από εδώ είναι το κοντρόλ. Αυτό είναι μέσα έξω η διαμίκης διαδρομή. Από εδώ είναι το start, το ξεκίνημα. Και από εδώ είναι η ταχύτητα. Ανοίγω. Βλέπεις. Αρχίζει και γυρίζει πίσω. Και ζυγώνω προς τα μέσα. Βάλει και ένα παλί να μην το γεμίσω γρέζια τώρα. Ζυγώνω προς τα μέσα. Σταματάω. Γυρίζω το κοπτικό μου λίγο με γωνία, να το πάρω λίγο πρόσωπο να δω πως είναι εδώ και σφίγγω. Το είδες, το είδες. Και ζυγώνω κοντά πάλι. Τώρα επειδή είναι πολύ μέσα, σταματάω και με το άλλο, το μικρό, αυτό εδώ, θα γυρίσω αυτό εδώ να βγει έξω. Στην προκειμένη περίπτωση κάνω το διακόπτη προς τα έξω
Είναι το μικρό μοτέρι στη φωτογραφία και εδώ είναι το μεγάλο που πήγαινε μέσα. Και θα το έξω. Out. Το βλέπεις. Όπα. Το είχα βάλει και φουλ. Και τώρα ζυγώνω μέσα πάλι. Με το άλλο μοτέρ. Εδώ πάλι. Το βάζω στο μεγάλο μοτέρ. Και πάω in. Μέσα. Ζήγωσα, όχι υπερβολικά, αυτό που λέγαμε. Είναι πολύ καλό φως εδώ μέσα. Ζήγωσα εδώ το κοπτικό, το έχω σφίξει και θα του πάρω λίγο ένα πρόσωπο γύρω στην κάμερα που εδώ να με εμποδίζει. Λοιπόν, μπορώ να γυρίσω και με το μικρομετρικό αυτό να ζυγώσω κοντά. Και μετά να βγω προς τα έξω. Βάζω μπρος. Και έρχομαι προς τα πίσω. Αυτό είναι το κοπτικό που είναι για να παίρνει φάλτσα. Είναι σαν τετράγωνο. Να το ξεβιδώσω από εδώ τις τρεις βίδες που είναι ατσάλινες και μεγάλης αντοχής. Και θα βάλω αυτό. Ζήγωσα το κοπτικό, έχω βάλει αυτό που πρέπει, σφίγγνω εδώ και θα πάρουμε αυτό που λέμε το φάλτσο εδώ. Αυτό γίνεται με το χειροκίνητο αυτό, το μικρό σαπορτάκι. Λίγο μέσα ακόμη. Λίγο μέσα ακόμη.
Κάνω πίσω δούλα. Και τώρα παίρνω το γυαλό. Αυτά που λέγαμε. Να το κάνω κι άλλο λίγο πίσω, αν με μπορείς. Αν μπορούσες να δεις, έγινε καθρέφτης και έχει πάρει κλίση. Για να ζυγώσω λίγο το φακό κοντά. Δεν έχω και φως εδώ, θα βάλω λίγο το φακό να δεις. Δεν ξέρω αν το βλέπεις, το καταφέρεις. Εδώ είναι, έχει γίνει τέλειο. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Αυτό που θες το δόντι. Οπα. Για να σου λέω. Είναι καθρέφτης, γυαλίζει, δεν έχει το παραμικρό γκρέζι και λίγο να το ρίξουμε λίγο ακόμη. Όσο το δουλεύεις γίνεται ακόμη πιο λίγο. Και ανάλογα, αυτό είναι σχετικά ψηλό. Στην αρχή βάζουμε λίγο χοντρύτερο και μετά ψηλότερο. Να πάρει τα πολλά. Αλλά για να καταλάβεις ότι έχει γίνει τέλειο, βάζω το χέρι μου πάνω. Το οποίο ούτε με ενοχλεί, είναι σαν να πιάνω εδώ. Σαν καθρέφτης, δεν με κόβει. Βρώμα βγάζει μόνο. Τώρα αυτό, επειδή έχει μεγάλη μικρή τρύπα, το έχω πιάσει με τα σαγόνια στο κέντρο. Όταν είναι μεγάλη που βάλαμε αυτό το τούτο εδώ στην αρχή, το πιάνει άνετα, είδες, γιατί έχει πολλά κλικ. Έχει πολλές, πιάνει και αυτή την τρύπα που είναι, πόσο είναι, για εδώ. Πιάνει και πολύ μεγαλύτερη. Είναι 80 τόσο χιλιοστά. Αυτό αν το δεις, δεν μπορεί να το δεις εσύ, είναι θεόστραβο, σαν 8 είναι, δεν κάνει, το έχει κάψει η φωτιά που το κόψε. Τώρα αυτό δεν ήταν για δουλειά τόρνου, για άλλη δουλειά, το είδες πως έγινε. Τώρα αν ήταν το γρανάζι θα το γυρίσεις από την άλλη μεριά και θα κάνεις από την άλλη μεριά και θα το πάρεις τέλειο. Εδώ. Έχω και βρώμικα χέρια.
και δεν έχουμε και φως, να ανάψω λίγο το φακό. Εδώ είναι ο μετρητής, δεν ξέρω αν φαίνεται, με τα χιλιοστά. Πες που με μηδένισα, ελπίζω να φαίνεται, δεν ξέρω. Εδώ. Αυτό λοιπόν ανάλογα που το βάζεις, είναι, κάθε γραμμούλα είναι ένα δέκατο. 0,5. Εδώ ένα χιλιοστό. Το ίδιο είναι και πίσω. Πίσω είναι πιο μεγάλο. Και έτσι αναλόγως μπαίνεις μέσα. Τώρα, από ό,τι κατάλαβες, το κοπτικό είναι αυτό που είναι για αυτή τη δουλειά. Κάτσε. Δεν έχω φως ρε φίλε. Το βλέπεις πως είναι. Είναι ένα τετράγωνο κοπτικό και αναλόγως που το βάζεις κόβει. Ξέρω τι βλέπεις, πιστεύω να φαίνεται στην κάμερα αυτό το τετράγωνο. Τα κοπτικά όλα είναι 16 χιλιοστά το ύψος του και τέτοια θα παίρνεις πάντα. Αυτό το ύψος σε ενδιαφέρει. Το πίσω είναι συνήθως 8 με 10 χιλιοστά, δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Το ύψος εδώ που πιάνει μέσα στο διάκαινο. Και πάντα όταν θα βάλουμε ένα κοπτικό, κοιτάμε εδώ η μύτη να είναι στο κέντρο εδώ ακριβώς. Το μετράμε, βάζουμε ένα μυτερό εδώ και το μετράμε. Και αναλόγως βάζουμε λαμάκι αλουμινίου, λαμαρίνας από μισό χιλιοστό, ένα χιλιοστό από κάτω, για να το σηκώσουμε, να το κεντράρουμε, αν θέλει κάτι, αν λείπει. Συνήθως τα περισσότερα είναι εντάξει όπως έχω φτιάξει εγώ αυτό εδώ. Και εδώ υπάρχει πάλι το σύστημα της μέτρησης. Βλέπεις εδώ, αυτό λύνει και βάζεις εδώ τις γραμμώσεις, εδώ στη σταθερή. Αν έχω φως καλό, έστω το βάζεις στο 0. Εδώ. Σφίγγεις αυτό και μπαίνεις μέσα. 1/10, 2/10, 5/10, 1 χιλιοστό, 2 χιλιοστά, 3 χιλιοστά και ξανά στο 0, 4 χιλιοστά είναι ο κύκλος. Δεν ξέρω ρε φλαράκι κατά πόσο βλέπεις, δεν έχω φως περισσότερο εδώ μέσα. Οι πλάκες είναι 20 χιλιοστά πάχος οι μεγάλες, καλυμπρέ, τέλειες. Πιστεύω να είδες λιγάκι το βιντεάκι με το χαμηλό φως που έχω και να είδες εδώ. Κάτσε να το λύσω και όλα να το δεις από κοντά. Πάμε εδώ στον πάγκο που έχει περισσότερο φως. Το βλέπεις πως, κάτσε, πως έχει γίνει εδώ που το έχει πάρει φάλτσο. Εδώ αυτό που θες εσύ. Και είναι καθρέφτης, του πήρα αυτή τη γωνία. Αυτό είναι σωστό, το πιάσε σωστά. Το πρώτο ήταν για πέταμα, δεν είναι για τόρνο. Πιστεύω να το βλέπεις εδώ. Thank you very much. Bye bye. Mandili kunai.